Όλος μου ο κόσμος άλλαξε μια μέρα όταν κάρτες άρχισαν να πέφτουν από παντού. Στην αρχή έμοιαζαν αρκετά ακίνδυνες. Έτσι η παρέα μου και εγώ σκεφτήκαμε ένα καινούριο παιχνίδι. Τότε καταλάβαμε ότι εκείνες οι κάρτες δεν ήταν τόσο ακίνδυνες τελικά. Ήταν γεμάτες με απίστευτη δύναμη από όλο τον κόσμο. Με λένε Dan. Και μαζί με τους φίλους μου, τη Ρούνο, το Μαρούτσο, τη Τζούλη, τον εκρηκτικό Σον και την Άλις, είμαστε οι μαχητές του Bakugan! Bakugan! Ένας στόχος, δύο κόσμοι! Τώρα τι θα συμβεί? Δεν πρέπει να χάσεις στιγμή. Είσαι μόνος σου με ένα μόνο σκοπό. Έχεις τη δύναμη να πολεμήσεις για το σωστό μόνο μέσα σου. Κατά γερά πριν χαθεί, γιατί εσύ είσαι Bakugan. Οι μαχητές του Bakugan. Δείξε μου ποιος είσαι. Έλα Dan, ώρα να σηκωθείς. Άλλη μια τέλεια μέρα στην πόλη. Ναι, οι συνθήκες είναι τέλειες για τη μάχη σου με τις Σκάιρες. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η δράση. Χαίρομαι γι' αυτό, γιατί αυτή μπορεί να είναι η πιο σκληρή πρόκληση. Μην ανησυχείς, δεν θα χάσω. Το ξέρω. Είναι μέρος της δοκιμασίας, θυμάσαι. Φρόντισε να μην αργήσεις. Δεν θα αργήσω. Λοιπόν, είπα ότι θα τους συναντήσουμε στο σπίτι της Ρούνο, οπότε ας βιαστούμε. Στο σπίτι της? Ναι, δεν την έχω δει εδώ και κάνα δύο μέρες. Ναι, δίκιο έχεις. Και οι άλλοι που είναι? Δεν έχω ιδέα. Ούτε έχουν μπει καθόλου στο διαδίκτυο. Οπότε, τι λες να πάμε να δούμε τι γίνεται? Πρέπει να πας χωρίς εμένα, Dan. Α? Έχω κανονίσει κάτι. Θα επιστρέψω για τη μάχη. Ας συναντηθούμε στο πάρκο. Έχεις κανονίσει κάτι? Δεν το συνηθίζεις αυτό. Θα πρέπει να το συνηθίσεις, Dan. Μπορώ να κυκλοφορώ με αυτή τη μορφή και θέλω να βγω μόνος μου για αλλαγή. Δεν είναι προσωπικό. Απλώς θέλω λίγο χρόνο με τον εαυτό μου. Είναι μεγάλος ο κόσμος. Δεν είμαι παιδί. Να μην μιλάς σε ξένους. Σταμάτα να μου μιλάς έτσι. Ξέρεις ότι μπορώ να προσέχω τον εαυτό μου. Τα λέμε αργότερα. Hey, να κοιτάς δεξιά και αριστερά πριν περάσεις τον δρόμο. Ησυχία, άνθρωπε. Τι, η άλλη αγνοείται. Πιο σιγά, δεν θέλω να μας ακούσουν η μαμά και ο μπαμπάς μου. Δεν είναι η πρώτη φορά που η άλλη εξαφανίζεται. Μάλλον έπρεπε να σου το πω πιο πριν, αλλά η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές φεύγει για μέρες. Μόνη της? Ναι, αλλά πάντα επιστρέφει και φαίνεται πολύ καλά. Και έτσι δεν σκέφτηκα τίποτα. Αλλά τώρα λείπει για πολύ. Μάλιστα, γι' αυτό δεν ήσουν στην τελευταία μου μάχη. Ω, Dan, ελπίζω η Άλις να είναι καλά. Και τώρα πρέπει να αποδείξεις ποιος είσαι περνώντας τη δοκιμασία. Χα, και αυτή εκεί είναι η αντίπαλός μου. Με υποτιμάς, πραγματικά. Το κορίτσι δεν είναι αληθινό. Είναι πλάσμα της φαντασίας σου. Ωστόσο, αυτή είναι το εμπόδιο που πρέπει να προσπεράσεις. Ένα εμπόδιο που πρέπει να προσπεράσω, ε? Ούτε το χρόνο μου δεν αξίζει αυτό. Χα, είσαι σίγουρος ότι γνωρίζεις τόσο καλά τον εαυτό σου? Αν την υποτιμήσεις, θα το μετανιώσεις. Bakugan! Μάχη! Σαν την πόλη, σήκω! Bakugan! Μάχη! Siege, σήκω! Αναγνώριση, Bakugan. Μα δε με φοβάσαι! Όχι, φυσικά και όχι, ξέρω τα πάντα για σένα. Ωραία, τότε δεν υπάρχει λόγος να μην μονομαχήσουμε έτσι. Κάρτα πύλης, έτοιμη! Bakugan, μάχη! Darkus Worm Quake, σήκω! Κάρτα πύλης, έτοιμη! Bakugan, μάχη! Μάντρι, σήκω! Κάρτα πρόσβασης, ενεργοποίηση, μαριονέτα! Στείλε τον Seti Point στην περιοχή του Siege. Ο Seti Point προκαλεί το Siege στη δική μου περιοχή του πεδίου μάχης. Αποκλείεται! Δεν μπορεί! Δεν είναι δίκαιο! Δεν είναι ασυνήθιστη κίνηση για κάποιον που στέλνει Bakugan στη διάσταση της καταστροφής. Κάρτα πύλης, έτοιμη! Φάντασμα ορυχείου. Περίμενε! Πρόσβαση, ενεργοποίηση, μεγάλο κάτω!
απειλής ακυρώθηκε. Αχρίστευσες την κάρτα απειλής μου. Δεν νομίζω ότι οι άλλοι είναι εδώ γύρω. Εγώ θα μείνω εδώ λίγο ακόμη. Μην πεις σε κανέναν που είμαι. Δεν θέλω να ανησυχούν για μένα. Νταν, πού είναι ο Ντράγκο? Μήπως μαλώσατε? Μπα, είχε κανονίσει κάτι και είπε ότι θα έρθει κατευθείαν στη μάχη. Ποια μάχη? Ήρθε πάλι ο Μάσκερετ και σε προκάλεσε σε μάχη? Όχι. Να, κατά κάποιο τρόπο. Τι, η δοκιμασία σου είναι να μονομαχήσεις με όλους τους μαχητές? Ναι. Μπορείς να πεις ότι ο Ντράγκο και εγώ έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Με ποιον έχεις μονομαχήσει ως τώρα, Νταν? Νικήσαμε την Τζούλη και το Μαρούτσο χτες. Και σήμερα θα μονομαχήσουμε με τον Σον. Τότε η επόμενη είμαι εγώ. Ναι, είσαι στον κατάλογο. Να μην είσαι πολύ σκληρή, εντάξει. Νταν, είμαι περίεργη. Τι θα συμβεί αν η Σκάιρις νικήσει τον Ντράγκο? Τότε εσείς δεν θα χρειαστεί να μονομαχήσετε. Θα είστε τυχερές, ε? Μισό λεπτό. Προσπαθείς να μου πεις ότι θα χάσω από τον Σον? Όχι, όχι βέβαια. Θέλω όμως να σε ρωτήσω κάτι, Νταν. Έχει σχέση με μένα και τον Ντράγκο και είναι πολύ σημαντικό. Τι είπε η Γουέιβερ? Μπορείς να με συναντήσεις στο σπίτι του Τζο, αν θέλεις. Μια μικρή πίτσα για τον πελάτη, ένα μεγάλο φιλοδόρημα για μένα. Εδώ πρέπει να είναι. Να κάποιος που δεν έχω δει εδώ και πολύ καιρό. Γουέιβερ, εσύ είσαι! Χαίρομαι τόσο που σε βλέπω, Ντράγκο. Θυμάσαι την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε? Ναι. Ήταν τότε που πήγα για πρώτη φορά ανάμεσα στις διαστάσεις των δύο κόσμων. Και ήσουν εκεί, πολύ κομψή, αν θυμάμαι καλά. Σε βρήκα! Αλλά δεν ήσουν μόνοι, ήταν εκεί και ο Νάκα. Ήταν μεγάλη έκπληξη να σας βρω και τους δύο σε ένα τόσο έρημο μέρος. Τι κάνετε εδώ? Δεν ανήκετε εδώ! Πρέπει να επιστρέψετε στον κόσμο σας. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά σας? Δεν είστε ούτε Χάος ούτε Βέντους. Το δέρμα σας είναι τόσο λευκό. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Είμαστε οι λευκοί και δεν ανήκουμε σε κανένα χαρακτηριστικό. Είμαστε οι ξεχασμένοι. Οι λευκοί. Μετά από αυτό ήρθες να με δεις ξανά και ξανά. Ήταν τόσο ευγενικό. Θα ήθελα να δω κάποτε τον έξω κόσμο. Θα το ήθελα, αλλά δεν ξέρω αν θα έχω την ευκαιρία. Θα σε πάω εγώ, Γουέιβερν. Αλήθεια? Ναι, θα ήταν ευχαρίστησή μου. Τότε ο Νάγκα προσπάθησε να καταλάβει τον κόσμο μου με το χαρακτηριστικό της φωτιάς γνωστό ως Σπύρος. Περίμενε, Νάγκα! Φύγε από τη μέση! Αυτός ο κόσμος είναι δικός μου! Γιατί λαχταράς τόσο τη δύναμη? Ακόμη και αν την έπαιρνες, αυτό θα οδηγούσε στην καταστροφή σου. Ξέρεις ότι δεν μπορείς να την ελέγξεις. Σωπά! Δεν καταλαβαίνεις. Είμαι ένας λευκός και έχω κουραστεί να είμαι χωρίς δύναμη. Οι λευκοί είναι μεταλλαγμένα Μπάκουγκαν που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια της εξέλιξης. Είναι ξεχασμένοι που ζουν αδύναμοι ανάμεσα στις διαστάσεις. Όταν έρθει η ώρα τους απλά χάνονται. Είναι μια άσχημη μοίρα. Αλλά ο αδερφός μου ο Νάγκα ήθελε να αλλάξει το πεπρωμένο του. Ένιωσε εξαπατημένος που γεννήθηκε χωρίς δύναμη και αποφάσισε να την αποκτήσει πάση θυσία, ανεξάρτητα ποιος θα έμπαινε στο δρόμο του. Αποφάσισε λοιπόν να πάρει τον πυρήνα του Απείρου και τον πυρήνα της Σιωπής με την ελπίδα να γίνει το πιο ισχυρό Μπάκουγκαν. Όλη αυτή η ενέργεια από τον πυρήνα της Σιωπής είναι τόσο ωραία. Είμαι σίγουρος ότι ο πυρήνας του Απείρου θα είναι ακόμη καλύτερος. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Δεν περίμενα η αρνητική δύναμη του πυρήνα της Σιωπής να είναι τόσο μεγάλη. Δεν θα μπορέσω να την ελέγχω για πολύ. Όχι, είναι πολύ για μένα. Και εξαιτίας του αδερφού μου είναι τώρα το Βεστρόια στο χείλος της καταστροφής. Και ενώ με τραβούσε ο πυρήνας του Απείρου, κατέληξα τελικά στον ανθρώπινο κόσμο. Κι έτσι συναντηθήκαμε πάλι, Ντράγκο. Βγήκε και κάτι καλό από αυτή τη φρικτή κατάσταση. Ναι, υποθέτω. Ντρέπομαι τόσο για τον αδερφό μου, τον Άγκα. Αυτό που κάνει είναι λάθος. Εντελώς λάθος. Τα Μπάκουγκαν δεν χρησιμοποιούν τη δύναμή τους για να κερδίσουν τον πλήρη έλεγχο. Δεν θα το κάνουν ποτέ. Οι μαχητές του Μπάκουγκαν επιστρέφουν σε λίγο. Και πάλι στους μαχητές του Μπάκουγκαν. Είναι σχεδόν ώρα για τη μάχη. Να ο Σον!
Στην αρχή δεν μπορούσα να ελέγξω τον πυρήνα του απείρου μέσα μου και δεν μπορούσα να κινηθώ, αλλά σταδιακά πήρα τον έλεγχο. Και αυτό σημαίνει ότι ο αδερφός μου σύντομα θα βρει έναν τρόπο να ελευθερωθεί από τον πυρήνα της σιωπής και μετά θα κάνει την κίνησή του και θα κυνηγήσει τον πυρήνα του απείρου. Ω, ήρθε ο Τζο. Πρέπει να φύγω. Να προσέχεις, Ντράγκο. Χάρηκα που μιλήσαμε. Καλή τύχη με τη μάχη σου. Σε ευχαριστώ, Wyvern. Αισθάνομαι ότι τον πυρήνα του απείρου τον έχει η αδερφή μου. Πολύ ενδιαφέρον. Θα προσπαθήσω να τη βρω. Άνοιξε τα μάτια σου, αδερφή μου. Η λευκή δεν είναι πια αδύναμη. Είναι ώρα να εκπληρώσουμε το πεπρωμένο μας, κυριαρχώντας το Βεστρόια. Έλα, μαζί με τον αδερφό σου και θα κυβερνήσουμε το Βεστρόια. Όχι, ολόκληρο το σύμπαν. Θα ξαναγεννηθούμε ως το πιο δυνατό Bakugan. Ζω! Wyvern, μα καλά που πήγες ολομόναχη. Κοιτούσα τα αξιοθέατα. Hey, είσαι καλά? Είναι ο πυρήνας του απείρου. Σαν να προσπαθεί να ελευθερωθεί από μένα. Εδώ είμαι. Μην ανησυχείς τώρα πια. Ο πυρήνας του απείρου πρέπει να συνεχεί με τον πυρήνα της σιωπής. Σε ευχαριστώ, Τζο. Είμαι καλύτερα τώρα. Ωραία. Ησύχασα. Πρέπει να είναι ο Νάγκα. Μάλλον προσπαθεί να απορροφήσει τον πυρήνα της σιωπής. Αυτό δεν το συνηθίζει ο Νταν. Ποτέ δεν χάνει μάχη. Μήπως σταμάτησε για να φάει κάτι όπως ερχόταν. Αρχίζει να χιονίζει. Ο Νταν. Το πιστεύετε αυτό, κυρίες και κύριοι? Στη μέση του καλοκαιριού και χιονίζει. Δεν έχει καταγραφεί ποτέ κάτι τέτοιο ως τώρα. Οχ, όχι. Ελπίζω να μην άργησα για τη μάχη. Ο Νταν δεν θα χαρήκε πολύ αν έχω αργήσει. Ε, ποιος είναι? Τι γρέρα! Ντράγκο, μπορώ να σου μιλήσω? Ναι, φυσικά. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για σένα και τις ικανότητές σου, Ντράγκο. Αλλά πάντα αναρωτιόμουν πώς θα είναι να σε αντιμετωπίσω σε μάχη. Γι' αυτό ήρθα σήμερα εδώ. Γιατί θέλω να μάθω αν θα με αφήσεις. Τι? Σε παρακαλώ, πριν μονομαχήσεις με τις Σκάιρες, θα μου κάνεις την τιμή να μονομαχήσεις με μένα πρώτα? Θα το εκτιμούσα. Έλα, πάμε, Ντράγκο! Νταν! Ξέρεις, θέλει και η τυγρέρα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Σον! Σκέψου το, είναι απόλυτα λογικό. Αν κερδίσω τον Νταν, τότε η Ρούνο δεν θα έχει την ευκαιρία να μονομαχήσει μαζί του. Έλα, τυγρέρα. Ορίστε. Σε ευχαριστώ, Σκάιρες. Πολύ γενναιόδωρο εκ μέρους σου. Εγώ είμαι αυτός που πρέπει να περάσει τη δοκιμασία. Λοιπόν, τυγρέρα, στη μάχη! Πεδίο ανοιχτό! Θα βάλω αυτό μέσα. Λοιπόν, πώς θέλεις να γίνει, Νταν? Θα μονομαχήσουμε ένας προς έναν, εντάξει? Τέλεια! Μπορεί να αποφασίσει η τύχη ποιος θα κερδίσει. Ας μην έχουμε κακή πρόθεση ο ένας προς τον άλλον, όποιος και αν κερδίσει. Σύμφωνοι. Νταν, άκου. Αυτή δεν είναι μόνο μια μάχη μεταξύ μας. Είναι μια μάχη ανάμεσα στα Bakugan μας. Ναι, το ξέρω, Ρούνο. Λοιπόν, είσαι έτοιμη για την πιο σκληρή σου μάχη? Και βέβαια είμαι, και θα σε κάνω να χάσεις τα λόγια σου. Καρταμπίλης, έτοιμη! Είμαι πανέτοιμη, Ρούνο. Πάμε, τυγρέρα. Bakugan μάχη! Τυγρέρα, σήκω! Λέγε με, λέει, τυγρέρα. Κάρτα πρόσβασης ενεργοποίηση. Ασπίδα στραβής. Η τυγρέρα έχει εξελιχθεί. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Πάμε, λοιπόν. Bakugan, μάχη! Ντράγκο, σήκω! Κάρτα πρόσβασης, ενεργοποίηση! Ενίσχυση Dragonoid! Επιτέλους, συναντιόμαστε στη μάχη, Ντράγκο! Αλλά έτσι δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Θα πρέπει να αρχίσουμε πάλι. Πολύ καλά. Δεν θέλω να χάσω αυτή την ευκαιρία. Ο Ντράγκο και η Τυγρέρα εμφανίστηκαν και δύο στην περιοχή πεδίου του άλλου. Έτσι δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν τη μάχη. Όχι, Σκάιρες. Τοποθετήθηκαν εκεί επίτηδες.
Η Ρούνο υπέθεσε ότι η κάρτα πύλης του Νταν είναι μια κανονική κάρτα πύρος και ενεργοποίησε μια κάρτα πρόσβασης που ακυρώνει όλα τα σημαντικά στοιχεία οποιοδήποτε Μπάκουγκαν χωρίς το χαρακτηριστικό του χάος. Τώρα ο Νταν θα ανεβάσει τη δύναμη του Ντράγκο κατά 50G χρησιμοποιώντας μια αμυντική κάρτα πρόσβασης. Ας προσπαθήσουμε ξανά, Τιγρέρα! Μπάκουγκαν, μάχη! Τιγρέρα, σήκω! Ντράγκο, πάνω τους! Μπάκουγκαν, μάχη! Ντράγκο, σήκω! Αναγνώριση, Μπάκουγκαν. Μάχη! Αύξηση δύναμη στη γρέρα στα 550G. Τώρα η τιγρέρα έχει το πλεονέκτημα. Ντράγκο! Κάρτα πρόσβασης ενεργοποίηση! Δόντι ταχύτητα! Αυτό ήταν δυνατό! Το επίπεδο δύναμης του Dragonoid μειώθηκε κατά 100G και 50G από την κάρτα πρόσβασής του. Επίπεδο δύναμης τώρα 350G. Ας νικήσω τώρα, Drago! Περίμενε! Κάρτα πρόσβασης ενεργοποίηση! Επίθεση χτύπημα D! Αύξηση Dragonoid 200G. Οι δυνάμεις τους είναι ίδιες. Τώρα έχουμε ισοπαλία. Ναι, αλλά για πόσο? Όχι κι άσχημα, Τιγρέρα. Ελπίζω να είσαι έτοιμη για τη συνέχεια. Κάρτα πρόσβασης, δείξη! Χτύπημα D, Dragonoid. Ενεργοποίηση! Αύξηση Dragonoid στα 750G. Κέρδισες, Ντράγκο! Ναι, μπορεί αυτή τη φορά. Αλλά την επόμενη ποιος ξέρει τι θα γίνει. Σ' άκουσα να το λες και εσύ. Μερικές φορές η τύχη καθορίζει τον νικητή. Δεν νομίζω ότι είχε σχέση με την τύχη. Με νίκησες γιατί είσαι ο καλύτερος πολεμιστής. Ήταν τιμή μου που μονομάχησα μαζί σου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την εμπειρία. Σε ευχαριστώ, Ντράγκο. Σταμάτα, Τιγρέρα. Με κάνεις να ντρέπομαι. Hey! Ρουνό, πολύ καλή μάχη! Μα το ήξερα από την αρχή ότι δεν υπήρχε περίπτωση να με νικήσεις. Σας ευχαριστώ που περιμένατε, παιδιά. Εγώ ήξερα ότι θα σας βρίσκαμε. Μαρούτσο, εσύ φταίς για όλα. Εσύ ήθελες να σταματήσουμε και να φτιάξουμε χιονάνθρωπους. Ευχαριστώ που περίμενες, Σον. Μάλλον μετά θα μονομαχήσουμε μαζί. Ναι. Αυτό πρέπει να το δω. Χα! Σίγουρα έχεις κρυμμένο κάτι καλύτερο. Ας μονομαχήσουμε κανονικά. Όπως θέλεις. Ίσως είναι ώρα να δεις πως μονομαχεί ένας πραγματικός στρατιώτης Ντάρκους. Μπάκουγκαν, μάχη! Εξίδρα, σήκω! Αναγνώριση, Εξίδρα. Να μαντέψω ότι αυτή είναι η κανονική σου μορφή. Ναι, αυτός είμαι στην πραγματικότητα. Ο Εξίνδρα, ο θρυλικός στρατιώτης Ντάρκους. Είτε είσαι είτε δεν είσαι, καταλαβαίνεις ότι όποιος τολμάει να με αντιμετωπίσει σε μάχη την έχει βάψει. Κάρτα πύλης, ανοιχτή. Κάρτα πύλης χαρακτήρα. Επίπεδο δύναμης μάντρης 780G. Εξίνδρα, ο χρόνος σου τελείωσε. Αυτό θα το δούμε. Κάρτα πρόσβασης ενεργοποίηση. Μάγος δαίμονας. Wormquake, δώσε μου τη δύναμή σου για να αποδείξω ποιος είναι ο πραγματικός πολεμιστής. Μεταφορά 400G στον Εξίδρα. Τώρα, ο μάγος δαίμονας θα καταστρέψει την κάρτα πύλη σου. Μείωση δύναμης μάντρης στα 390G. Τώρα θα δεις ποια είναι η πραγματική δύναμη μάχης. Πρόσεξε τη δύναμη του Ντάρκους. Α,
Αυτό δεν με τρομάζει καθόλου. Καρταπύλης, έτοιμη. Μπακουγκάν, μάχη! Διπλέ χιδρανόιτ, σήκω. Αυτή η μάχη δεν τελείωσε ακόμη. Τώρα θα δούμε ποιος έχει τη δύναμη. Στο επόμενο επεισόδιο, η δοκιμασία μου συνεχίζεται με τη μάχη μου ενάντια στον Σον. Ο Ντράγκο ανυπομονεί, αλλά να δούμε πόσο καλά θα τα πάει ενάντια στις Σκάιρες. Αν και ο Σον είναι φίλος μου, δεν έχω σκοπό να χάσω, γιατί αυτό σημαίνει ότι ο Masquerade θα είναι ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση του κακού του σχεδίου. Και μόνο ο καλύτερος μαχητής θα κερδίσει, έτσι θα βάλω τα δυνατά μου. Μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο των μαχητών του Bakugan. Μάχη!